δύσκολη με την έννοια της ταλαιπωρίας που ενέχει η χημειοθεραπεία για κάθε άνθρωπο. Δεν είναι μόνο το οφθαλμοφανές, ας πούμε, το ότι λείπουν τα μαλλιά. Έχεις μια ταλαιπωρία γιατί κάθε χημειοθεραπεία ακολουθείται από κάποια άλλα χάπια τα οποία αρχίζουν σιγά σιγά και σε επηρεάζουν πάρα πολύ. Παράλληλα υπάρχει το καινούριο βιβλίο που βγήκε και που είμαι στην πρόθεσή του. Οι δικές μου, γιατί δεν είναι στον κάθε άνθρωπο, αντιδρά διαφορετικά στην περιβόητη κορτιζόνη που παίρνει. Εμένα εστιάζεται το πρόβλημα όλο στη στοματική κοιλότητα, η οποία μια εβδομάδα είναι κλειδιασμένη, δεν μπορώ να μιλήσω καν. Εξαιρετικά επώδυνο. Βέβαια η εβδομάδα που πέρασε και που ήμουν στην Πελοπόννησο δεν κατάλαβε κανένας τίποτα. Ο Γιώργος κατάλαβε. Ο Γιώργος κατάλαβε πολλά, γιατί έπρεπε να με έχει με παγάκια μόνιμα στο στόμα για να καταλαγιάζουν οι πόνοι και να μπορώ να μιλάω. Για είχαμε τις παρουσιάσεις τέτοια του βιβλίου. Ναι. Οπότε έχει αυτό. Πρέπει να γίνονται αυτές οι παρουσιάσεις. Δεν με υποχρεώνει γιατί κανείς. Εγώ τη ζήτησα. Είναι και ψυχοθεραπεία. Είναι. Άμα βοηθάει το να μην κάθεται κανείς στο σπίτι και να λίγο. Πρώτα απ' όλα, είτε κάτσει στο σπίτι, δεν κάτσει, θα πονάς. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Τουλάχιστον εκεί ξεχνιέσαι λίγο. Το ξεχνάει λίγο. Είναι η αγάπη του κόσμου, είναι το ότι γυρίζω με την τσάντα μου γεμάτα σταυρουδάκια, εικονίτσες, σκουλερκάκια, κολλεδάκια. Να, και αυτά που φοράω, μου αναγνώστρια μου τα έχει κάνει δώρο, τα έφτιαξε μόνη της. Έχουν σταυρουδάκια επάνω και το φοράω. Παίρνεις από την αγάπη του κόσμου πολύ και ξεχνιέσαι. Η ηρωίδα του καινούριου σας βιβλίου είναι πολύ κακιά. Πάρα πολύ όμως. Πολύ σατανική. Εντελώς. Έχει το κακό μέσα της. Εντελώς. Και ήθελα κατευθείαν να μας πείτε δύο λογάκια για αυτό το βιβλίο για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Εγώ έχω ενημερωθεί, έχω διαβάσει για το βιβλίο. Με γοητεύει αυτή η προσωπικότητα της σατανικής γυναίκας η οποία παίρνει το θάνατο.